Με αφορμή λοιπόν αυτό, γιατί θα συζητήσουμε για αυτό, για την καμπάνια για τα διαρκείας και για άλλα σημαντικά ζητήματα, θα δώσω την καλησπέρα μου στον υπεύθυνο επικοινωνίας Παερακλής και μέλος φυσικά του ΔΣ, τον κύριο Νίκο Υψηλάντη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Δύο πραγματάκια καταρχάς. Ένα να σε διορθώσω, γιατί πιάνεσαι αδιάβαστος. Πιάνομαι αδιάβαστος, παρακαλώ. Ναι, αν έβλεπες λοιπόν καλά το... Δεν ξέρω αν λέγεται μότο, σλόγγαν αυτό. Τις καλύτερες στιγμές δεν τις ζήσαμε ακόμα. Σωστά. Τα καλύτερα βίντεο δεν τα είδαμε ακόμα. Οπότε μην λες ότι είναι καταπληκτικό αυτό το βίντεο μέχρι να δεις το επόμενο. Προς το παρόν δεν είναι θέμα αδιάβαστο αυτό. Όχι, θα είναι αδιάβαστο. Θα πηγαίνεις. Ξέρω ότι θα έρθουν κι άλλα. Ξέρω ότι θα έρθουν κι άλλα. Δεν ξέρεις όμως πόσο καταπληκτικά θα είναι. Λέω εγώ. Να δούμε. Α, μπορεί. Εντάξει, αδιάβαστο είναι αν κάποιο δεν ξέρει κάτι. Εγώ δεν έχει να κάνει με αυτό. Τέλος πάντων, πλάκα. Λοιπόν. Και εγώ πλάκα κάνω. Το ξέρω. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι ότι βγήκα να μιλήσω εγώ. Παρόλα αυτά εδώ πέρα για να μην δημιουργείται καμιά λάθος εικόνα. Γιατί στεναχωριέμαι που οι πατεράδες της Νίκης είναι πολλοί ενώ η ήττα είναι πάντα ορφανή. Ναι. Για αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που είπες, την πολύ ωραία ιδέα, την έμπνευση κτλ. Δεν είμαι ούτε εγώ υπεύθυνος. Ούτε και ο Μιχάλης ο οποίος είναι εμπλεγμένος στην ιστορία ο Παλαιοβράχας. Γιατί ακουμπάει και στο κομμάτι του marketing. Έτσι είναι δημιουργική ομάδα. Ξεκινήσαμε συνεργασία, η οποία θα τη γνωρίσετε, θα γίνει μια επίσημη γνωριμία μετά από κάποια στιγμή. Εμείς αυτό που θέλαμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που το είπες, δεν ήταν να κάνουμε μια καμπάνια, γιατί δεν είμαστε διαφημιστική εταιρεία, ούτε μια απλή εταιρεία. Δεν θέλαμε να κάνουμε μια καμπάνια απλά για να πουλήσουμε διαρκεία. Θέλαμε καταρχάς να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση του κόσμου. Μπράβο. Και μόνο αυτό που μου λες, ότι εσένα σου φτιάξει τη διάθεση βλέποντας όλα αυτά, εμένα με ικανοποιεί, ακόμα και αν δεν πουληθεί κανένα διαρκεία. Ή ακόμα και αν ξεπουλήσουμε τα διαρκείας με καναπέδες, γιατί θα σου δώσω μια αποκλειστική είδηση, δεν πιστεύω να έχει γραφτεί παντού, ο πρώτος καναπές έχει φτάσει στη Μίκρα. Ήρθε ήδη. Ήρθε ήδη ο πρώτος καναπές. Απίστευτο. Και το πρώτο διαρκείας. Ναι, απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτο. Απίστευτο γιατί είναι ένας ολόκληρος καναπές που πρέπει να... Δηλαδή το σημερινό ως ανακοίνωση... Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και ούτε πρόκειται να το δω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και για όσους δεν γνωρίζουν, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να μας πεις τι είναι ακριβώς αυτό με τους καναπέδες. Κάποιος μπορεί να μην έχει διαβάσει, να μην έχει ακούσει, να μας ακούει πρώτη φορά. Το σκεπτικό είναι ότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση, νομίζω ότι θα πει και την άλλη φορά, να κουράσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος του Ηρακλείου πρέπει να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος του Ηρακλείου πρέπει να στηρίξει με διαρκείας. Ο κόσμος του Ηρακλείου πρέπει να σταθεί κοντά στην ομάδα. Όλα αυτά που έχουν υποθεί χιλιάδες φορές, που μπορεί να είναι σωστό, αλλά μετά από ένα σημείο κουράζει. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλείου έχει σταθεί δίπλα στην ομάδα πολύ περισσότερο από ό,τι θα υπαγόρευε οποιαδήποτε λογική. Εμείς λοιπόν θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Ζητήσαμε από τα παιδιά και είχαν αυτή την πολύ έξυπνη ιδέα που ασχολούνται. Δέσαμε το κομμάτι του καναπέ γιατί θέλουμε την κρίνια και την κριτική, αλλά τουλάχιστον τη θέλουμε από το γήπεδο. Γιατί εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι είμαι έτοιμος να ακούσω την κριτική οποιοδήποτε, αρκεί να συμμετέχει. Δεν λέω ότι αυτός που κάθεται στο σπίτι στον καναπέ δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του. Ναι, δεν έχει το δικαίωμα όμως να γκρινιάζει και να σκιάζει μια ομάδα. Η κριτική ή η απόφαση του ότι δεν θέλω να πάω στο γήπεδο γιατί δεν με ικανοποιεί αυτό που βλέπω, είναι απόλυτα σεβαστή. Πρέπει να βρούμε τρόπο να πείσουμε όλους τους ανθρώπους που να απομακρυνθεί να ξαναγυρίσει στο γήπεδο. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι το ότι και δεν συμμετέχω και πολλές φορές δεν το έχω δει και ποτέ το προϊόν, την ομάδα, τη συμπεριφορά της ομάδας, την ιδέα της ομάδας, έχει μια απόσταση. Και επειδή είναι πολύ προσφυλής έκφραση οι καναπεδάκηδες κτλ. Ναι. Είπαμε να δέσουμε όλη αυτή την ιστορία με τους καναπέδες. Ουσιαστικά όλη η διαδικασία είναι ένα πρόμο για τα διαρκείας, για να αγοράσει ο κόσμος διαρκείας. Ταυτόχρονα επειδή πάντα θέλουμε να έχουμε μια κοινωνική ευαισθησία. Στην περίπτωση που θα βρισκόταν κάποιοι που θα το κάνανε, έχουμε μια συμφωνία με τη μη κυβερνητική οργάνωση που έχετε δει στο σποτ, η οποία ουσιαστικά παίρνει αυτά τα έπιπλα. Το σωματείο Ρετό Ελλάς, πρόσκληση της Ελπίδας. Σωστό. Και θέλαμε λοιπόν να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Εννοείται ότι όποιος έχει, γιατί για καλό θα πάνε οι καναπέδες αυτοί, μπορεί να τους φέρει και να πάρει το διαρκείας του, αλλά περισσότερο η όλη κίνηση έγινε συμβολικά. Τώρα αν ο κόσμος του Ηρακλής θέλει για ακόμα μια φορά να μας τρελάνει. Ήδη είναι φοβερό που έσκασε ο πρώτος καναπές. Είναι φοβερό. Ναι, είναι αλλά φοβερό. Η αλήθεια είναι ότι αν ήθελα να λειτουργήσω ως κλασική μυρλόγρια και να μου επιτρέψετε την έκφραση,
θα τον γύριζα πίσω γιατί θα έλεγα αυτό καναπέ, δεν είχατε έναν άσπρο μπλε να, πούμε, να μας φέρετε. Αλλά χαλάλη θα το κρατήσουμε τον άσπρο καναπέ όπως μας το φέραμε. Σε αυτό πάνω που είπες όλα αυτά τα χρόνια είναι φοβερό ότι αν κάποιος θέλει Νίκο να γκρινιάξει θα βρει πραγματικά το οτιδήποτε. Αλλά είναι τέτοιου είδους συγκινήσεις είναι για να τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Έτσι, και ταυτόχρονα η αλήθεια ότι αυτή η ομάδα, όχι σαν ιδέα, όχι σαν σύλλογος, αλλά η ποδοσφαιρική ομάδα σε επιμέρους τμήματα, έχουν δώσει χιλιάδες λόγους για να γκρινιάξει ο κόσμος, πραγματικούς λόγους. Ναι. Όχι γκρίνια χωρίς λόγο. Και δουλειά μας είναι όλοι όσοι ασχολούμαστε να βρούμε κάποιους τρόπους να τον κάνουμε να χαρεί και να αισθανθεί λίγο καλύτερα. Και επειδή ο Ηρακλής εκπροσωπεί πολλά σημαντικά πράγματα, η δουλειά μας είναι να τα θυμίζουμε αυτά εδώ πέρα. Και για να πω για την καμπάνια, ναι. Γιατί έχω ακούσει πολλά κολακευτικά σχόλια και χαίρομαι πάρα πολύ. Μόνο από τις φωτογραφίες που έρθουν και τα βιντεάκια που ακολουθούν. Λοιπόν, έτσι, γενικά, εμένα αυτό που ο σκοπός, όσο θα μπορώ να το επηρεάσω και όσο περνά και το δικό μου το χέρι, είναι να έχουμε κάτι με συνέχεια. Γιατί όλες τις φορές στο παρελθόν έγιναν κάποιες έξυπνες, καλές κινήσεις, γιατί μια καμπάνια μπορεί σε κάποιον να αρέσει ή σε κάποιον να μην αρέσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Και σκοπός, γι' αυτό και στείνεται ένα ολόκληρο τμήμα φέτος, που αν θέλουμε να το πούμε σε απλά λόγια, αυτό που θα κάνει είναι να θυμίσει στον κόσμο την ιδέα του Ηρακλή. Είτε με καμπάνιες, είτε με διαγωνισμούς, είτε με την ενημέρωση. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας, μέσα σε όλα. Σαφώς υπάρχει ο αθλητικός σκοπός, ο αγωνιστικός σκοπός, το να μπει η εταιρεία σε μια σειρά να οργανωθεί. Αλλά ένα κομμάτι από όλα αυτά είναι να φτιάξει και λίγο τη διάθεση του κόσμου. Οι ερωτήσεις που έχω δεχτεί και εγώ, γιατί δεν σου κρύβω ότι την ημέρα που είχα ποστάρει αυτή τη φωτογραφία που νομίζω ήταν σε πάρα πολλούς στίχους στο Facebook από φίλους του Ηρακλή, οι περισσότεροι με ρωτούσαν, βγαίνει και σε βίντεο αυτό ή μόνο σε φωτογραφία. Δηλαδή να δει τον Τάι, τον Κλέιτον, τον Περόνε, τον Ντάστο Κατσαμπή, τους καναπέδες εκεί, τι θα κάνουν δεν ξέρω. Άρα είμαστε εν αναμονή αυτού, έτσι. Ναι, αυτό είναι μέρος μιας καμπάνιας. Η καμπάνια θα τρέξει, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουμε και κάποιες άλλες. Κάποια άλλα post όπως θα λένε στο Facebook, ναι. Είμαι και λίγο άσχης με το Facebook, θα με συγχωρείτε. Θα τα μάθεις τώρα, θα τα μάθεις. Είτε με φωτογραφίες είτε με βίντεο και στη σελίδα στο Instagram που δημιουργήθηκε, που ουσιαστικά θα είναι μέρος αυτής της καμπάνιας. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσω των social media, πάντας το πνεύμα του Ηρακλή με αξιοπρέπεια, έχοντας πάνω στο μυαλό μας την ιδέα του Ηρακλή, θα κρατήσουμε συντροφιά στον κόσμο σε όλη τη χρονιά. Καταρχάς να μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μας και της εκπομπής σε αυτούς που έχουν όλες αυτές τις ιδέες. Σου το είπα και στο γήπεδο που βρεθήκαμε στο βόλεϊ, που ήσασταν μαζί με την διοίκηση. Και φαντάζομαι, εκφράζω αρκετό κόσμο τώρα για τα συγχαρητήρια για τέτοιες ιδέες. Και από εδώ και πέρα φαντάζομαι, Νίκο, δεύτερη φορά το ρήμα φαντάζομαι, για την οργάνωση των γραφείων, έρχονται πραγματάκια, έτσι. Ενημερωνόμαστε για γραφείο τύπου. Να δώσω την ευχή μου για καλή δύναμη στον συνάδελφο τον Θωμά τον Καλέση. Και η ιστοσελίδα να περιμένουμε πλέον, πέρα από τα social. Μέσα εισαγωγικά επισκευάζεται και το συντομότερο δυνατό θα βγει στον αέρα. Εγώ να ζητήσω αυτή την καταραμένη λέξη από όλο που... Υπομονή. Καταραμένη λέξη για τους Ηρακλειδή. Ναι. Γιατί το σκεπτικό είναι ότι αυτά που θα κάνουμε, δηλαδή ακόμα και η καμπάνια των διαρκείας για να καταλάβεις, ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Γιατί σε 15 μέρες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σωστά. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα η επιλογή είναι ότι καλύτερα να καθυστερήσουν λίγο και να γίνουν σωστά παρά να γίνουν στο πόδι. Σελίδα θα μπορούσαμε να έχουμε και σήμερα ανεβασμένη και να τρέχει, αλλά θέλουμε, όπως σου είπα και πριν, στο βαθμό που μπορούμε, χωρίς να φορτώσουμε και να γίνουν υπερβολές του παρελθόντος, έλα εδώ πρόεδρε, ξυλώσου κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά περισσότερο με μεράκι και αγάπη για αυτό το πράγμα, να φτιάξουμε 5 πράγματα φέτος, 15 του χρόνου, 50 σε 2 χρόνια, που να αντικατοπτρίζουν την ιδέα που έχουμε όλοι μας για τον Ηρακλή. Αυτό. Οπότε και η ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο, αλλά ακόμα και αυτά που δεν είναι απαραίτητα και μπορούν να γίνουν, θα γίνουν. Ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος ήταν εδώ
Τον είδαμε και μαζί σου με τον κύριο Λεονταρά το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Είδε το παιχνίδι και επέστρεψε σήμερα στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια. Επέστρεψε χθες. Χθες. Σαν να ξέχασε τον Ηρακλή και σταμάτησε να ασχολείται μαζί του. Δηλαδή μας πήρε τηλέφωνο, συνήθως παίρνει στις 5 ώρα το πρωί τηλέφωνο. Στην Αμερική σήμερα πήρε στις 7 ναι. Για να δει τι γίνεται. Εντάξει. Τα είπαμε και την άλλη φορά, Γιώργο. Μπορούμε να μιλήσουμε ώρες για το τι θετικά μηνύματα έχουμε πάρει, τι έχει γίνει, αλλά θέλω να περιμένουμε. Και σε αυτό θέλει διάρκεια, όπως είπες για τα προηγούμενα, έτσι και σε αυτό κολλάει το να δούμε διάρκεια. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις μόνο ένα πραγματάκι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί μιλάμε, τουλάχιστον θα λέμε κάποια πράγματα, αλλά θα λέμε τα μετρήσιμα και αντικειμενικά. Mm-hmm. Όχι, αν πιστεύω ότι είναι καλός άνθρωπος ή πιστεύω ότι είναι καλός επιχειρηματίας κτλ. Εγώ θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά και αποδεικνύονται. Επειδή βγήκε προς τα έξω, το οποίο είναι αληθινό, ότι είχαμε ένα θέμα με το λογαριασμό της ΠΑΕ, τη λειτουργία του λογαριασμού, mm-hmm. γιατί όπως όλοι οι καινούργιοι λογαριασμοί, ειδικά για μια εταιρεία που συστήθηκε τώρα και που έχει μια ολόκληρη διαδικασία από τη στιγμή που ο λογαριασμός είναι και λογαριασμός δοτικού κεφαλαίου κτλ. Κτλ. Υπήρχε κάποια δυσκολία, παρόλα αυτά ένα ολόκληρο επιτελείο το οποίο το πληρώνει ο Κρίστος Παπαδόπουλος, έτρεξε και κατάφερε αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν άνοιξε σήμερα, αν δεν άνοιξε θα ανοίξει αύριο, να το βάλει σε λειτουργία. Την ίδια στιγμή αυτός ο άνθρωπος δεν έμεινε σε αυτό, έδωσε ένα ποσό άλλο τόσο από αυτό που έβαλε για το μετοχικό κεφάλαιο, από τη μέρα που ασχολήθηκε με τον Ηρακλή, για να λύσει κάποια προβλήματα. Δεν λέω ότι τελείωσαν οι υποχρεώσεις του ή ότι έκανε το χρέος του. Πάντως το πρώτο δείγμα του είναι ότι έχει βάλει και το χέρι στην τσέπη χωρίς να το ήξερε ότι χρειάζεται. Δηλαδή είναι οι ανάγκες που προέκυψαν αυτές. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έδωσε κάποια λεφτά πριν ακόμα να λάβει, πριν έχει οτιδήποτε στα χέρια του και που σε αυτό το ένα μήνα που έχει πλέον και επίσημα να λάβει έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, νομίζω ότι είναι καλό να το αναγνωρίσουμε. Τελειώνοντας, βάζει μια τελεία εκεί. Ναι. Έτσι. Ερώτηση. Για να μην δημιουργούνται περίεργες εικόνες. Συνέντευξη τύπου να την περιμένουμε με την επιστροφή του ή όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος με όλα όσα έχει στο μυαλό του να προγραμματίσει. Νομίζω το είπα, το έχω πει και σε σένα, ίσως να μην το έχω πει στους περισσότερους συναδέλφους σου. Ναι. Απλά για τον κόσμο το ρωτάω. Μια συνέντευξη τύπου, όταν το να στήσουμε μια συνέντευξη και να έχουμε στημένες ερωτήσεις και απαντήσεις, δεν μου λέει τίποτα. Ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ ήδη 2 φορές, μαθαίνει, βλέπει. Πριν βγει να μιλήσει, πρέπει να ξέρει ακριβώς για αυτά τα οποία θα μιλάει. Και επειδή ακόμα μαθαίνει, προστατεύοντας τον και αυτόν αλλά και στον κόσμο του Ηρακλή από πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν, θέλουμε να γίνει σε κάποια στιγμή που θα έχει καλή εικόνα για τα πράγματα. Αν αυτή θα είναι στην επόμενη φορά που θα επισκεφτεί, στην μεθεπόμενη δεν μπορώ να σου το πω. Σίγουρα όμως θα γίνει. Είπαμε ότι αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Ηρακλή πρέπει να λειτουργήσει ως πρόεδρος του Ηρακλή. Θα βγαίνει λίγες φορές, θα μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και στα οποία θα μπορούμε να τον κρίνουμε κιόλας. Το να μπούμε σε πρακτικές παλαιότερων ετών. Και να παίρνεις βάρνα τα ραδιόφωνα, κάποιοι, όχι, ναι. Ακριβώς, και να χορεύει και θέλω, να του βάζουν τραγούδια και τέτοια, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό. Με τίποτα, με τη μακριά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σοβαρός, επιχειρηματίας και έτσι και πρόεδρος του Ηρακλή. Και έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζεται. Δεν έχει να κάνει ούτε με συνομπισμό, ούτε. Έχει να κάνει όμως ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Θα προτιμούσαμε όλοι, φαντάζομαι, να τον ακούμε να μιλάμε πράξεις παρά να μιλάμε λόγια, οπότε δεν θα πει κανείς τίποτα αν δεν τον ακούει κάθε εβδομάδα στα ραδιόφωνα. Αυτό ακριβώς. Και για να κλείσουμε, ναι. Για να πούμε και κάτι που σε μια τελευταία, εγώ όλο αυτό το διάστημα που έχει έρθει στην Ελλάδα, όσες φορές έχω μιλήσει μαζί του, mm-hmm. προσπαθώ να είμαι κακός. Να του λέω δηλαδή πράγματα που δεν ακούγονται ωραία. Και πολλές φορές αναχωριέμαι γιατί εντάξει, είμαστε κακύποπτοι, είμαστε ύποπτοι για οτιδήποτε, είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά από την άλλη έχουμε φέρει και έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει. Δεν έχει μόνο να πάρει, δεν πήρε μια καθαρή ομάδα να την ανεβάσει στην επόμενη κατηγορία. Έχει πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει. Και καμιά φορά αισθάνομαι άσχημα γιατί του βγάζουμε μια αρνητική ενέργεια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό το θέμα, πρόσεχε αυτό, δες εκείνο. Είναι μεγάλο προτέρημα το ότι ακούει μέχρι τώρα και τους ακούει όλους, όχι μόνο εμένα, mm-hmm. γιατί προφανώς mm-hmm. δεν έχω το αλάθητο εγώ.
Εκείνο που θέλω να πω, γιατί το κατάλαβα και χάρηκα, είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο γνώρισε κάποιους ανθρώπους, Ηρακλειδείς, παλιούς παράγοντες, τωρινούς παράγοντες, ανθρώπους που τους ξέρουμε όλοι, ανθρώπους που έχουν βοηθήσει και δεν τους ξέρουμε τα ονόματά τους, γιατί βοήθησαν χωρίς να θέλουν να κάνουν διαφήμιση. Και το χαροποίησε πάρα πολύ αυτή τη συνάντηση, γιατί αισθάνθηκε ότι θα έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του. Και αυτό είναι σημαντικό και κρύβει και ένα μήνυμα, ότι πρέπει όλοι εμείς που είμαστε κοντά του να τον φέρουμε σε επαφή και με όλες τις υγιείς δυνάμεις του Ηρακλή. Και είναι σίγουρο, είναι και πρόθεσή του και πρότασή μας στις επόμενες επισκέψεις να υπάρχουν συναντήσεις και με άλλους ανθρώπους που είτε πέρσι, είτε πρόπερσι, είτε όλα αυτά τα χρόνια έχουν βοηθήσει πραγματικά, κυρίως οικονομικά, αλλά όχι μόνο οικονομικά, την ομάδα. Γιατί αυτό είναι κάτι μαζί με τον κόσμο που κάποια στιγμή θα δει στο γήπεδο. Πρέπει να γίνει και αυτό. Πρέπει να γίνει. Που θα τον γεμίσει χαρά. Αυτό. Κάτι τελευταίο και να σε ευχαριστήσω της επικαιρότητας. Γνωρίζουμε αν αύριο θα γίνει η συνάντηση με τον Βασιλιάδη επιτέλους για τα τηλεοπτικά, για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αν ναι, θα συμμετέχει ο κύριος Λεονταράς εκπροσωπώντας τον Ηρακλή ή δεν μπορούμε να δούμε ακόμα. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν υπάρχει ακόμα. Αν προκύψει κάτι αργότερα σήμερα, ναι. Μάλιστα. Από όσο ξέρω όμως μέχρι τώρα, χωρίς να είναι απόλυτο, δεν υπάρχει συνάντηση αύριο. Γιατί αν δεν γίνει και αυτήν την εβδομάδα η συνάντηση, ούτε το 21 του μηνός βλέπω να προχωρά για την πρεμιέρα. Τέλος πάντων. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θέλουμε κάποια στιγμή να μάθουμε πότε ξεκινάμε. Ναι, καλό θα ήταν. Προς το παρόν, λοιπόν, το μόνο που ξέρουμε είναι το Σάββατο. Ωραία. Έχω ερώτηση. Να, αυτή είναι η τελευταία, δεσμεύομαι. Σάββατο στο Καφτατζόγλιο θα μπορεί κάποιος να αγοράσει διαρκείας? Φυσικά και θα μπορεί. Ωραία. Και δεν ανάγκη να φέρουμε τους καναπέδες, τους μπορούμε και με λεφτά. Έχουν αναζητηθεί τιμές, θα ξαναναζητηθούν. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα. Αυτό η αλήθεια είναι προσπαθούμε να τώρα του έβαλε ιδέα, γιατί για κάποιους μπορεί η Μίκρα να είναι πιο μακριά. Σου λέει να το πάω το Σάββατο που θα δω και το φιλικό με τον Απόλλωνα, να το πάω το καναπέ μου στο Καφτατζόγλιο. Έβαλε ιδέες τώρα. Ναι, δεν ξέρω. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για όλα, για να έχει ιδέα ο κόσμος όσο πλησιάζει τη μέρα του φιλικού. Πώς θα απολυθούν τα εισιτήρια και τι διαδικασία θα υπάρχει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εντάξει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον υπεύθυνο επικοινωνίας και μέλος φυσικά του ΔΣ της ΠΑΕ, τον κύριο Νίκο Υψηλάντη.